Ακούστε, παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix του Μονακού. Είχαμε μια πολύ δύσκολη αρχή σε αυτή τη σεζόν και ακόμα πιστεύω ότι μας περιμένουν πολλές δυσκολίες. Σήμερα όμως θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δεν είμαστε στο σημείο που περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν οι αναβαθμίσεις, δυστυχώς, και θα πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε με το μονοθέσιο έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο επεισόδιο στο Grand Prix της Ισπανίας θα έχουν έρθει αναβαθμίσεις και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Στα τελευταία επεισόδια βλέπετε ότι πάσχουμε από πάρα πολλές ατυχίες και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φέρουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα, δυστυχώς. Και ίσως το επόμενο επεισόδιο να έχουμε και αρκετά λεφτά να αναβαθμίσουμε το εργοστάσιο για την αεροδυναμική, να προχωρήσουμε και εκεί να αναβαθμίσουμε το μονοθέσιο και εννοείται μετά θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα πάμε εδώ στο Μονακό στις κατακτήριες δοκιμές να δούμε μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε και αν μπορούμε να βρεθούμε σε μια καλύτερη θέση. Από το Q1 στο Q2 περάσαμε, λίγο δύσκολο περάσαμε, και τώρα θα δούμε στο Q2 την δεύτερη και τελευταία προσπάθεια. Αναγκαστικά κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε μόνο με μια προσπάθεια να περάσουμε στην επόμενη φάση, γιατί βλέπετε ότι είμαστε στη 16η θέση. Γενικά το κατάλαβα από το Q1 ότι μάλλον θα χρειαστούμε δύο προσπάθειες και στο Q2 και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στο Q3. Φτάνουμε τώρα εδώ στην ευθεία τερματισμού. Θα πάρουμε τώρα την καρό σημαία. Κουμπίσαμε και όλες λίγο εκεί στον τοίχο. Πάθαμε και κλατάρισμα. Ευτυχώς ήταν στην ευθεία τερματισμού και στη γραμμή τερματισμού. Αλλά είναι μόλις 14η θέση. Δυστυχώς δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Δεν είμαστε πολύ πίσω όπως σε άλλες σεζόν παλιότερα. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι απέχουμε πάρα πολύ. Verstappen, Perez, Albon, Russell, αυτοί είναι πολύ γρήγοροι και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Τώρα ίσως να μας βοηθήσει η στρατηγική, δεν ξέρω τι να πω, είναι πλέον όλα τόσο απρόβλεπτα που δεν έχω ιδέα τι μπορεί να συμβεί σε κάθε επεισόδιο. Και πιστέψτε με, ακόμα και σε αυτό το επεισόδιο που σε κάποιες φάσεις έλεγα «Οκ, δεν συμβαίνει τίποτα», είχα ξενερώσει, συμβαίνουν απρόβλεπτα πράγματα και λέω «Οκ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν μπορούμε να βασιστούμε ακόμα και όταν κάποιος είναι εύκολα κυρίαρχος, παράδειγμα. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα κερδίσει, γιατί κάτι μπορεί να αλλάξει στον αγώνα και να φέρει τα πάνω κάτω. Το είδαμε και στην Ίμολα που πήγαινα τόσο καλά και πίστευα ότι μάλλον θα παλέψω για μια πολύ καλή θέση και εν τέλει δεν κατάφερα να παλέψω για τίποτα, γιατί εγκαταλείψαμε από μηχανική βλάβη. Και βλέπετε, pole position, George Russell, δεύτερος είναι ο Alexander Albon. Ο George Russell, ο οποίος παλεύει, προσπαθεί, έχει τις εγκαταλείψεις του και προσπαθεί να επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Τρίτος Verstappen, τέταρτος Πιάστρι, Πέρες πέμπτος, Νόρις στην έκτη θέση, Λεκλέρ και Σάινς στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα, Μάσα στην 9η θέση, 10ος ο Στρολ, ο Κον στην 11η θέση, 12ος Γκασλί, Μπότας 13ος και εμείς βρισκόμαστε στην 14η θέση. Οι υπόλοιποι οδηγοί δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί λογικά θα μπορέσουμε να τους κρατήσουμε πίσω μας. Θέλουμε όμως μια καλή εκκίνηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βρεθούμε κοντά σε αυτούς που κυνηγάμε στο πρωτάθλημα, γιατί πλέον έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε καλύψει τόσο μεγάλες διαφορές παλιότερα, αλλά τώρα πρέπει να τις καλύψουμε σε συνθήκες άγνωστες για εμάς. Παλιότερα τουλάχιστον ξέραμε πώς να τις καλύψουμε. Τώρα δεν ξέρουμε. Τώρα είναι εντελώς τυχαία. Μακάρι να το καταφέρουμε. Τώρα για τη στρατηγική μου κάνει εντύπωση ότι δεν μας ζητάει τόσα pit stop. Περίμενα ότι θα έχει περισσότερη φθορά στα ελαστικά αυτή η πίστα. Θα πάμε μάλλον για στρατηγική με δύο pit stop, γιατί το ένα pit stop έχει τεράστια φθορά και δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή τη στρατηγική. Αλλά θα την αλλάξουμε λίγο τη συγκεκριμένη στρατηγική. Θα πάμε σκληρά-σκληρά μεσαία. Δεν θα πάμε δύο φορές σε μεσαία, θα πάμε δύο φορές σε σκληρή γόμα και θα ξεκινήσουμε με τη σκληρή γόμα. Αν τύχει και κάποιος ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα, ίσως εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι και να κερδίσουμε με την στρατηγική. Αν ξεκινήσουμε με τη μεσαία, εκεί θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Πάντως χρειαζόμαστε μια καθαρή εκκίνηση, μια καλή εκκίνηση να κερδίσουμε θέσεις, και ξέρετε ότι βρίσκουμε πάντα τον τρόπο να κερδίσουμε μερικές θέσεις εδώ Μονακό και μετά να περιμένουμε τυχερές στιγμές, γιατί μόνο έτσι πιστεύω μπορούμε να κάνουμε κάτι σε συγκεκριμένο Grand Prix. Πάμε εμείς σιγά σιγά στην εκκίνηση για το Grand Prix του Μονακού. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix του Μονακού με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα.
Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε λίγο μέτρια. Ο Στρόλ δεν έχει ξεκινήσει καλά και εδώ μας αφήνουν από την εξωτερική κίνηση να κάνουμε από την αριστερή πλευρά και στην εξωτερική θα είμαστε δίπλα-δίπλα με τον Οκόν και τον Σάινς που καταφέρνουμε και τους προσπερνάμε και τους δύο και είμαστε στην ένατη θέση. Φοβερή εκκίνηση κάναμε. Ευτυχώς ο Στρόλ εκεί είχε κακή εκκίνηση και έτσι μπορέσαμε να πεταχτούμε μέχρι και την ένατη θέση. Όχι, 8η θέση. 8η θέση είναι μπροστά ο Λεκλέρκ. Να δούμε ίσως εδώ στην επόμενη στροφή που ξέρουμε ότι φρενάρουν νωρίς μπορούμε να χωθούμε από την εσωτερική και ναι, χωνόμαστε εδώ στον Φελίπε Μάσα που ακουμπήσαμε κιόλας λιγάκι εκεί. Ο Φελίπε Μάσα επιμένει εδώ και χτυπάει! Χτυπάει πάνω μας ο Φελίπε Μάσα. Αυτή τη στιγμή χτύπησε πάνω μας και μας έχει σπάσει τα πλαϊνά. Η επιμονή του εδώ που κανονικά δεν θα έπρεπε να επιμένει τόσο πολύ γιατί πρώτον είναι η δική μου ομάδα. Ό,τι θέλω κάνω σε αυτή την ομάδα και αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να τερματίσω μπροστά από τον Φελίπε Μάσα και έπρεπε να σταματήσει εκεί, να μην πέσει πάνω μας γιατί τώρα έχουμε ζημιά στα πλαϊνά. Πόσο θα μας επηρεάσει, δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια πόσο θα μας επηρεάσει αυτό με τη ζημιά στα πλαϊνά. Καλό ξεκίνημα είχαμε μέχρι την επαφή με τον Μάσα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην 7η θέση όπως βλέπετε. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου που έχουν εξαφανιστεί οι πρωτοπόροι. Έχουν πάει αρκετά μακριά από εμάς. Ο Μάσα είναι κολλημένος πίσω μου. Ελπίζω να ηρεμήσει, να κάτσει στα αυγά του γιατί δεν πρόκειται να του δώσουμε την θέση. Εμείς προσπαθούμε να τερματίσουμε όσο πιο υψηλά γίνεται. Όπως βλέπετε, μπαίνουμε στον δεύτερο γύρο και βλέπετε ότι οι υπόλοιποι έχουν απομακρυνθεί λιγάκι. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Τώρα είναι επειδή έδωσα τις μάχες, είναι επειδή έχω τη ζημιά στα πλαϊνά. Νιώθω ότι το μονοθέσιο ξαφνικά γλιστράει πάρα πολύ. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί αυτό είναι από τη ζημιά στα πλαϊνά. Και αν ισχύει αυτό, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε κιόλας. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Και θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα με αυτή την κατάσταση στο μονοθέσιο. Και βλέπω ότι η διαφορά μεγαλώνει από τα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μας και πίσω μου. Έχει δημιουργηθεί ένα τρενάκι. Ένα τρενάκι το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπο να το ελέγξουμε και τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτή την 7η θέση. Πρώτος είναι ο Τζορτζ Ράσελ, δεύτερος ο Άλμπον, τρίτος είναι ο Βερστάπεν. Ο Άλμπον όσο είναι δεύτερος, καλό είναι για εμάς. Βέβαια και πάλι άμα τερματίσει μπροστά μας ο Άλμπον δεν είναι καθόλου καλό για το ότι θέλουμε εμείς να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Βλέπετε εδώ ο Μάσα δεν θέλει να με αφήσει στην ησυχία και αυτό σίγουρα σημαίνει ότι κινδυνεύει η καριέρα του με τη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια το ξέρουμε πολύ καλά ότι κινδυνεύει η καριέρα του γιατί κάποια στιγμή θα φέρουμε τον Μαλντονάντο. Κάποια στιγμή θα βρούμε να έχουμε εκείνα τα λεφτά που χρειαζόμαστε να πάρουμε τον Μαλντονάντο στην ομάδα μας. Τώρα θα μπούμε στον τρίτο γύρο που θα ενεργοποιηθεί και το DRS. Να δούμε αν θα τους βοηθήσει το DRS να με προσπεράσουν. Βέβαια, πολύ δύσκολα με προσπερνάει κάποιος σε αυτή την πίστα. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στον 7ο γύρο με την ίδια εικόνα όπως βλέπετε, αλλά οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Βλέπετε πού είναι οι πρωτοπόροι και πού είμαστε εμείς. Ο Μάσα είναι πίσω μου. Είχαμε κάποιες κίτρινες σημαίες πιο πίσω, κάτι συμβαίνει. Πήραμε και ένα warning εδώ. Πρώτο μας warning στον αγώνα. Νομίζω ο Βάλτερ Μπότας μάλλον εγκαταλείπει από μηχανική βλάβη και εμείς προσπαθούμε να διατηρηθούμε μπροστά από τον Φελίπε Μάσα και περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών. Ο Μάσα δεν μας αφήνει σε ησυχία, βέβαια εμείς το ελέγχουμε μέχρι τώρα και εδώ ο Μάσα, τι κάνει, τι έκανε ο Μάσα, έχουμε κλατάρισμα, έχουμε πιο μεγάλη ζημιά στα πλαϊνά και ευτυχώς έχουμε κόκκινη σημαία. Ο Μάσα έκανε μία βουτιά αυτοκτονίας. Θα το δείτε εδώ σε replay. Βουτιά αυτοκτονίας δημιούργησε πιο μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο μου. Βλέπετε εδώ, με χτυπάει πρώτα από πίσω, μετά αλλάζει εδώ γραμμή και έρχεται και με χτυπάει στα πλαϊνά και εγκαταλείπει, εννοείται. Τι έκανε ο τρελός εδώ? Τι έκανε ο τρελός εδώ? Απίστευτο. Ευτυχώς βγήκε κόκκινη σημαία και ευτυχώς θα έχουμε πανεκκίνηση και απ' τη μία καλό που οι πρωτοπόροι θα είναι κοντά και θα μπορέσουμε να έχουμε μια ευκαιρία μπας και κερδίσουμε κάποιες θέσεις και μπας και χάσει κάποιες θέσεις ο Αλεξάνδερ Άλμπον. Τώρα για τη στρατηγική θα επιλέξουμε από αυτό που είχε απομείνει, μεσαία με σκληρά ή σκληρά με μεσαία αναλόγως και να δούμε αν θα μας βγει σε καλό με αυτή τη στρατηγική. Πάμε στην επανεκκίνηση. Και είμαστε στην επανεκκίνηση για το Grand Prix του Μονακού με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Έχουμε φύγει καλύτερα από τον Πιάστρι, το οποίο εμποδίζει τον Νόρις και τους προσπερνάμε και τους δύο και ανεβαίνουμε στην 5η θέση πίσω από τον Ράσελ, Verstappen, Albon και Σέρχιο Πέρες. Ο Albon έχει χάσει μια θέση. Εγώ κέρδισα δύο θέσεις. Πολύ καλό αυτό για εμένα και να δούμε τώρα αν μπορούμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό των μονοθεσίων που βρίσκεται μπροστά μας με την πιο μεγάλη ζημιά που έχουμε στα πλάινα. Είναι σίγουρα λίγο δύσκολο αυτό να το καταφέρουμε, αλλά βρισκόμαστε σε μια πιο καλή θέση από πριν. Αυτό είναι θετικό.
Αλλά και πάλι αυτό που έκανε ο Φελίπε Μάσα ήταν τραγικό, απαράδεκτο και σίγουρα μου διευκολύνει την θέση μου στο να μπορέσουμε να τον ελευθερώσουμε και να φέρουμε τον Πάστορ Μαλντονάντο, που εκεί ο Μαλντονάντο τουλάχιστον ξέρεις για ποιο λόγο θα κάνει τέτοιες βουτιές. Γιατί έτσι είναι ο Μαλντονάντο. Όμως εμείς έχουμε τον αγώνα μας εδώ. Είμαστε στην πέμπτη θέση, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον Σέρχιο Πέρες, να δούμε αν θα έχουμε τον ρυθμό να τον ακολουθήσουμε. Αν και βλέπω ότι ρυθμό δεν υπάρχει σε αυτόν τον αγώνα με τη ζημιά που έχουμε στα πλαϊνά γλιστρήματα. Πολλά ήδη με φρέσκα ελαστικά νιώθω ότι έχουμε γλιστρήματα. Πίσω μου είναι ο Όσκαρ Πιάστρη, πιο πίσω βρίσκεται ο Λεκλέρκ και να δούμε αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους οδηγούς πίσω μας, γιατί οι πρωτοπόροι βλέπω ήδη αρχίζουν και απομακρύνονται. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι ο Άλμπον είναι με τη μαλακή γόμα. Αυτός θα κάνει pit stop και ίσως αν διατηρήσουμε εμείς τα ελαστικά μας θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω. Αλλά ένα θετικό υπάρχει, ότι ο Άλμπον είναι με τη μαλακή γόμα και έχει δύο μονοθέσεις μπροστά με μεσαία γόμα. Θα πάμε όμως εμείς στον 23ο γύρο, που δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι τώρα. Κατάφερα να απομακρυνθώ από τον Λεκλέρ και τον Νόρις. Ο Πιάστρη έκανε pit stop και έτσι βρέθηκε πάρα πολύ πίσω. Ο Άλμπον έκανε pit stop και βρέθηκε μπροστά μας, γιατί οι πρωτοπόροι έχουν φύγει πάρα πολύ μακριά. Θα αναρωτηθείτε γιατί βρίσκομαι στην τέταρτη θέση. Βρίσκομαι γιατί ο Τζορτζ Ράσελ για άλλη μια φορά εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη. Πόσο άτυχο είναι αυτό το παιδί. Τόσες εγκαταλείψεις είχε σε αυτή τη σεζόν και δυστυχώς θα μπορούσε να βρεθεί σε μια πολύ καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα και δεν βρίσκεται. Όμως τώρα εμείς στο τέλος αυτού του γύρου μπαίνουμε να κάνουμε κιόλας την δική μας αλλαγή ελαστικών, να δούμε πού θα βρεθούμε. Ο Νόρις δεν μπήκε. Νομίζω αντέχανε λίγο ακόμα τα ελαστικά μου, αλλά καλύτερα να κάνουμε εδώ σε αυτή τη φάση και να προσπαθήσουμε να βρεθούμε τουλάχιστον σε αυτή την τέταρτη θέση που βρεθήκαμε από τύχη. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Βέβαια τους πρώτους τρεις δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να τους πιάσουμε. Είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς, πολύ πιο γρήγοροι από εμάς και δεν έχουμε την παραμικρή ελπίδα μαζί τους. Άρα σήμερα εμείς παλεύουμε στην ουσία για μια τέταρτη θέση. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακή θέση. Το μόνο κακό είναι ότι θα τερματίσουμε πάλι πίσω από τον Αλεξάνδερ Άλμπον. Αλλά όπως φαίνεται ο Αλεξάνδερ Άλμπον πιθανόν να τερματίσει στην τρίτη θέση. Άρα θα κερδίσει μόλις 3 βαθμούς σε σχέση με εμάς. Με ένα καλό damage control είναι και σε αυτή την πίστα από την 14η θέση που ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε στην 4η θέση είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Πιστεύω καλύτερο από αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Τώρα έχουμε ακόμα δρόμο στον αγώνα, έχουμε ακόμα λίγο κάτω από μισό αγώνα μπροστά μας. Πολλά μπορούν να συμβούν και βλέπετε ότι όλα είναι απρόβλεπτα και δεν ξέρεις πότε, πώς και από πού θα σου έρθει. Φτάνουμε τώρα εδώ στο τελευταίο κομμάτι της πίστας. Μειώνουμε πολύ γρήγορα από τον Νόρις, ο οποίος Νόρις λογικά στο τέλος αυτού του γύρου θα μπει στα pit να κάνει αλλαγή ελαστικών και σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά του στην τέταρτη θέση. Από εκεί και πέρα, αν συνεχίσει έτσι ο αγώνας, θα πρέπει να κρατήσουμε πίσω μας το Leclerc, ίσως αν μας φτάσει κάποιος άλλος οδηγός, αλλά γενικά καταφέραμε να απομακρυνθούμε λιγάκι. Εδώ επαφή με το Leclerc που κάνει σχεδόν η ίδια βουτιά με τον Μάσα και ο Leclerc εδώ μόλις αυτοκτόνησε γιατί έσπασε την αεροτομή του και κατευθείαν μπήκε στα pit και εδώ μας έκανε λίγο παραπάνω ζημιά στα πλαϊνά, που δεν ξέρω τι έχουν πάθει σήμερα όλοι με τα πλαϊνά, αλλά τουλάχιστον γλίτωσα από μονοθέσια που να είναι κοντά μου και έτσι μπορώ να αφοσιωθώ για την τέταρτη θέση, την οποία την κρατάω μέχρι τον 32ο γύρο, που μόλις είδατε ότι είχαμε εγκατάλειψη από τον Λάντο Νόρις, λίγο είχαμε safety car και κατευθείαν κόκκινη σημαία και μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα και τώρα με αυτή την κόκκινη σημαία όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ βλέπετε τι ακριβώς προκάλεσε την κόκκινη σημαία. Ο Λάντο Νόρις εδώ θα το δείτε μέσα στο chicane, μόνος του το χάνει και εγκαταλείπει και μετά προκαλεί εμπόδιο στα υπόλοιπα μονοθέσια και εδώ ο Νόρις μας έχει σώσει. Μας έσωσε εδώ ο Νόρις και τώρα θα πάμε για ένα sprint race στην ουσία, για 5 γύρους με τη μαλακή γόμα. Λογικά όλοι θα βάλουμε μαλακή γόμα και αν κάνουμε μια καλή εκκίνηση ίσως μπορούμε να βρεθούμε μπροστά από τον Αλεξάνδερ Άλμπον. Πάμε στη δεύτερη επανεκκίνηση για το Grand Prix του Μονακού και είμαστε στην εκκίνηση όπως βλέπετε με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έχουμε φύγει πάρα πολύ καλά και είμαστε σχεδόν δίπλα-δίπλα με τον Αλεξάνδερ Άλμπον από την εξωτερική. Εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κίνηση και στο Verstappen. Περνάμε τον Άλμπον, περνάμε και τον Verstappen εδώ στην ανηφόρα. Καταφέρνουμε και βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Σέρχιο Πέρες. Και τώρα, αν μπορούμε σε αυτόν τον πρώτο γύρο να πιάσουμε τον Σέρχιο Πέρες, να περάσουμε, μπορούμε να ανεβούμε μέχρι και την πρώτη θέση. Ορίστε! Ορίστε κάτι που δεν θα περίμενε κανένα σε αυτόν τον αγώνα από την 14η θέση αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε στο βάθρο, να βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση και μπροστά
από τον Alexander Albon. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από τον Alexander Albon για πρώτη φορά μετά από πολλούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή μειώνουμε απέναντί του στο βαθμολογικό πίνακα. Απίστευτη εκκίνηση κάναμε. Φοβερό και πολύ τυχερή στιγμή με την εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις. Όπως βλέπετε, ο Λάντο Νόρις αυτή η εγκατάλειψη τον κατέστρεψε αυτόν, εννοείται, αλλά εμάς μας βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ. Είμαστε στον 35ο γύρο, έχουμε μερικούς γύρους μπροστά μας. Βλέπω ότι ο Πέρες απομακρύνεται. Εγώ σίγουρα καθυστερώ τους οδηγούς πίσω μου, αλλά θα κάνω πολύ σκληρή άμυνα και εννοείται θα προσπαθήσω να διατηρήσω αυτή τη δεύτερη θέση με νύχια και με δόντια. Ελπίζω να μην τρακάρουν άλλο πάνω μου όπως έκανε ο Φέλιπε Μάσα και ο Λεκλέρκ, γιατί δεν νομίζω να αντέχει άλλο το μονοθέσιό μας. Θα πάμε όμως. Όχι, θα πάμε σε λίγο στον τελευταίο γύρο να δούμε εδώ αν θα κάνει κάτι ο Max Verstappen. Όχι, δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Είχαμε πολύ καλή έξοδο από την πρώτη στροφή και νομίζω θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δεύτερη θέση με πολύ έξυπνες άμυνες. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο γύρο, γιατί δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα μέχρι τον τελευταίο γύρο. Βλέπετε, η εικόνα είναι ίδια. Verstappen είναι πίσω μου, Albon είναι και ο Stroll. Και με αυτή την καθυστέρηση που κάνω, ίσως ο Stroll να εκμεταλλευτεί κάτι και να περάσει τον Albon, θα ήταν ιδανικό για εμένα. Ο Πέρες βλέπετε ότι έχει φύγει 14 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει ο ρυθμός που έχουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν δεν είμαι μπροστά από κάποιον να κάνω άμυνα, γιατί αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, τοποθετώ το μονοθέσιό μου στο κέντρο της πίστας και έτσι δεν μπορούν να με προσπεράσουν. Αν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση, δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα σήμερα. Θα ήμουν σίγουρα τελευταίος, γιατί το μονοθέσιο ζορίζεται πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ αργό, γλιστράει παντού λόγω της ζημιάς που έχουμε στα πλαϊνά και είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση. Αλλά ορίστε, γίνονται και θαύματα. Κάτι που μας φάνηκε μεγάλη ατυχία στην Ήμολα, σήμερα μας φαίνεται μεγάλη τύχη εδώ στο Μονακό. Φτάνουμε προς το τελευταίο κομμάτι της πίστας. Ελπίζουμε να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Έχουμε λίγο γλιστρήματα γιατί θάρθηκαν τα ελαστικά μας, δυστυχώς. Αλλά έπρεπε να βάλουμε την μαλακή γόμα, να έχουμε κάποια ελπίδα απέναντι στους υπόλοιπους οδηγούς. Μπας και βρεθούμε πιο ψηλά, που όντως το καταφέραμε κιόλας. Και τώρα φτάνουμε εδώ στις δύο τελευταίες στροφές να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Εδώ κάνουμε λίγο λάθος. Ευτυχώς καταφέραμε και κρατήσαμε τον Verstappen πίσω μας. Φτάνουμε τώρα στην τελευταία στροφή. Βγαίνουμε για τελευταία φορά. Εδώ επιταχύνουμε για τελευταία φορά σε αυτό το Grand Prix και θα πάρουμε την καλό σημαία στη δεύτερη θέση. Φοβερή δεύτερη θέση πήραμε σήμερα εδώ στο Μονακό. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για αυτόν τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που ήθελα κιόλας να έχουμε ένα καινούριο κράνος, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Ένα κράνος διαφανές, αλλά δυστυχώς τα μοντάκια δεν δουλεύουν πάντα και έτσι. Θα ήταν σαν να μην φοράω κράνος, θα φαίνονταν, ενώ θα έπρεπε να φαίνεται ότι είναι ένα διαφανές πλαστικό. Τέλος πάντων, αυτό μια μικρή λεπτομέρεια τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Αλλά το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Το αποτέλεσμα και μεγάλη πιθανότητα στο επόμενο Grand Prix να έρθουμε με τρεις τεράστιες αναβαθμίσεις στο σασί, τις οποίες σίγουρα θα μας πάνε σε ένα άλλο επίπεδο ρυθμού. Αυτό είναι που περιμένουμε, τις μεγάλες αναβαθμίσεις στο σασί και κάποια στιγμή εννοείται και στην αεροδυναμική, να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις δύο top ομάδες, τη Red Bull και τη Mercedes, γιατί αυτή τη στιγμή η Red Bull και η Mercedes είναι σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με εμάς. Δεν μπορούμε να τους κοντράρουμε στα ίσα, χρειαζόμαστε τυχερές στιγμές και ευτυχώς σήμερα είχαμε μια τυχερή στιγμή. Μακάρι να είχαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά τέλος πάντων. Εδώ τα πανηγύρια για εμάς. Ο Πέρες εννοείται χαρούμενος γιατί πλησίασε λίγο τον Alexander Albon. Εγώ δεν με νοιάζει για τον Πέρες, παρόλο που αυτός μεγάλωσε τη διαφορά απέναντι σε μένα. Μένα με ενδιαφέρει ποιος είναι πρωτοπόρος, είναι ο Albon. Από αυτόν πρέπει να μειώσω και σήμερα μειώσαμε από τον Alexander Albon στο βαθμολογικό πίνακα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον Massa, εννοείται. Και 6 βαθμούς που μειώσαμε σήμερα από τον Alexander Albon είναι πολύ χρήσιμοι. Θα δούμε τώρα την βαθμολογία. Βλέπετε εδώ είμαστε 48 βαθμούς πίσω από τον Alexander Albon και 37 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο Σέρχιο Πέρες και είμαστε μόλις 6 βαθμούς πίσω από τον τρίτο Max Verstappen. Είμαστε κοντά στο Verstappen, μακριά από τους υπόλοιπους, αλλά καταφέραμε να μειώσουμε λιγάκι τουλάχιστον. Είμαστε χαρούμενοι τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών παραμένουμε τρίτοι, εντάξει, εκεί δεν παλεύουμε για κάτι και ελπίζουμε για το καλύτερο στο μέλλον. Κάποτε όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε και ξέρετε, αν σας άρεσε, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix της Ισπανίας και μέχρι τότε ξέρετε την διαδικασία. Τα λέμε!